Δεκάδες χιλιάδες καθολικοί πιστοί συγκεντρώθηκαν στην Φατίμα της Πορτογαλίας για το παραδοσιακό ετήσιο προσκύνημα της 13ης Οκτωβρίου στο μέρος όπου το 1917 φέρεται να εμφανίστηκε η Παναγία και να έκανε τρεις προφητείες. Ωστόσο, φέτος η Πορτογαλική Καθολική Εκκλησία έχει βρεθεί στο επίκεντρο λόγω μιας σειράς υποθέσεων φερόμενης σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και πιθανών προσπαθειών συγκάλυψης. Ένας από τους κληρικούς που στοχοποιήθηκαν ήταν ο Ζωζέ Ορνέλας, επικεφαλής της διάσκεψης των Πορτογάλων Επισκόπων, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία από μέρους του. Εκ μέρους μου μπορώ να πω ότι δεν ανησυχώ. Αν ήμασταν στο σήμερα με τις πληροφορίες που διαθέτω σήμερα, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Αλλά με αυτά που είχα τότε, τα μέτρα ήταν κατάλληλα. Δεν υπήρχε συγκάλυψη, αλλά μάλλον έγινε προσπάθεια να εφαρμοστούν όσα έπρεπε και ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν τότε. Όπως αποκάλυψαν πρόσφατα οι αρχές, ο Ορνέλας ερευνάται από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πορτογαλίας με την υποψία ότι συγκάλυψε ιερείς κακοποιούς στην Μοζαμβίκη. Η Επιτροπή έχει συντάξει μια λίστα με 424 φερόμενα θύματα, στην πλειοψηφία τους παιδιά, που φέρονται να έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά από κληρικούς στην πρώην Πορτογαλική Αποικία σε ένα σκάνδαλο που συνταράσσει εδώ και μήνες την Καθολική Εκκλησία.